Στο ένα το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης προκρίθηκε το νέο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αντωνίου, το οποίο φέρει ως τίτλο Λιγουριό και Αρχαίο Θέατρο. Θέμα είναι οι βαθιές σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των κατοίκων του Λιγουριού και των θεατρανθρώπων. Οι προσδοκίες όλων εκείνων που εργάστηκαν για το ντοκιμαντέρ αυτό, ανάμεσά τους και ο δικός μας εικονολήπτης Δημήτρης Ευσταθιάδης, για μια καλή θέση στο φεστιβάλ, είναι πραγματικά μεγάλες. Στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης προκρίθηκε το νέο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αντωνίου με τίτλο Λιγουριό και Αρχαίο Θέατρο. Η ιδέα για την ταινία αυτή, για το ντοκιμαντέρ αυτό, ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από 10 χρόνια, όταν είχα κάνει ένα απλό ρεπορτάζ για τις σχέσεις, τις μακρόχρονες σχέσεις των κατοίκων του Λιγουριού, τόσο με τον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου και το Ασκληπείο γενικότερα, αλλά ειδικότερα με τους ανθρώπους που υπηρέτησαν το θέατρο στο χώρο αυτό. Τα γυρίσματα διήρκησαν πάνω από 4 μήνες. Ο θεατής θα έχει τη δυνατότητα να δει αρκετούς Λιγουριάτες να μιλούν για την 50χρονη δημιουργική συμβίωση των κατοίκων και των θεατρανθρώπων που υπηρέτησαν το αρχαίο λόγο στο θέατρο. Πέρσι το καλοκαίρι πήρε σάρκα και οστά με το γύρισμα του ντοκιμαντέρ Λιγουριό και Αρχαίο Θέατρο. Επί 4 ίσως και περισσότερους μήνες ήμασταν εκεί, κάναμε τα γυρίσματα για να δείξουμε το πώς αυτές οι 50χρονες περίπου, ίσως και περισσότερο, σχέσεις των Λιγουριατών αναπτύχθηκαν και πώς έχουν φτάσει σήμερα. Από το 1874 άρχισαν οι κάτοικοι της ανασκαφές των εκτάσεών τους χωρίς αποζημίωση, αλλά και αργότερα με την έναρξη των επιδαυρίων. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά οι Λιγουριάτες δένονται με τον αρχαίο χώρο από το 1880 περίπου, όταν έδωσαν χιλιάδες στρέμματα χωρίς αποζημίωση στην αρχαιολογική εταιρεία και έγιναν οι πρώτες ανασκαφές με τον σοφό αρχαιολόγο, τον Παναγή Καβαδία. Δούλεψαν κατά δεκάδες εκεί ως εργάτες, έφεραν στην επιφάνεια τις ιερές αρχαίες πέτρες. Τότε την περιοχή αυτή οι Λιγουριάτες την έλεγαν Σκαλούνια ή Θρονιά. Ήταν λίγες πέτρες στην επιφάνεια, με τις ανασκαφές βέβαια και μετά από δεκαετίες, 10, 20, 30 χρόνια ήρθε στο θέατρο στην επιφάνεια και άρχισε να λειτουργεί ως αρχαιολογικός χώρος. Από το 1954 και μετά που άρχισαν τα επιδαύρια, δεκάδες σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι, συγγραφείς, μεταφραστές και βέβαια δεκάδες χιλιάδες κόσμος άρχισαν ξαφνικά να επισκέπτουν το Λιγουριό. Ένα Λιγουριό χωρίς την αναγκαία υποδομή να δεχθεί όλον αυτό τον κόσμο. Κορύφωση της ταινίας, η απαγγελία ηλικιωμένων κατοίκων μακροσκελών κειμένων αρκετών παραστάσεων. Όλη αυτή η συναναστροφή και η συνδύωση έχει ως αποτέλεσμα σήμερα, όταν συζητάς με κάποιους ηλικιωμένους αλλά και μεσήλικες ακόμα Λιγουριάτες, να βλέπεις όλη αυτή την πολιτιστική επιρροή που άσκησαν αυτοί οι άνθρωποι επάνω τους, σημειωτών ότι οι Λιγουριάτες παρακολουθούσαν όλες τις πρόβες, όλες τις παραστάσεις και ήταν αυτοί που, όπως λένε και οι ίδιοι, η Άννα Συνοδεινού, ο Τάκης Βουλαλάς, ο Σταύρος Παράβας, που μιλάνε στο ντοκιμαντέρ, οι Λιγουριάτες είχαν τέτοια επιρροή όπου ως ένα σημαντικό βαθμό ή ως ένα βαθμό, αν θέλετε, καθόριζαν και την πορεία της ίδιας της παράστασης. Το θέμα του ντοκιμαντέρ εγγυάται την επιτυχία αλλά και πολλές προσδοκίες για μια καλή θέση. Το μεγαλύτερο ρόλο απ' όλα το έπαιξε ο Γιώργος Αντωνίου με το θέμα βασικά που επέλεξε και νομίζω ότι εκείνη η επιτυχία. Είναι μεγάλη επιτυχία, νομίζω, και για τον Γιώργο και για μένα που είχα και εγώ μια μικρή συμμετοχή. Πιστεύω να πάει ακόμα καλύτερα, αν θα φέρει και μια καλή θέση θα είναι πάρα πολύ καλό για μας. Και όσο για την εμπειρία μου, πώς νιώθει κάποιος όταν ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους και να σου περιγράφουν το τι έζησαν εκείνη την εποχή, σου αποτυπώνονται στο μυαλό. Δεν θα ξεχάσω όταν μια συνοδεινή, ας πούμε, έμενε μαζί με κάποιους Λιγουριάτες και ξαφνικά πήρε φωτιά μια στάνη και έτρεχε συνοδεινού να σώσει τα άλογα και τα πρόβατα και να πετάει τις φωτίες να μας κάνει παράσταση, πώς πέταγε τα πρόβατα από εδώ και από εκεί και τα χόρτα για να μην πάρουν φωτιά. Νομίζω ότι είναι εμπειρίες που δεν πρόκειται να ξεχάσουν. 55.000 εκτρώσεις γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ποσοστό που είναι πραγματικά μεγάλο, εάν σκεφτεί κανείς το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η χώρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που προχωρούν σε άμβλωση είναι παντρεμένες, με τα ψυχικά και βιολογικά τραύματα να είναι τεράστια.